Στις 28 Φεβρουαρίου λήγει η προθεσμία για τους ετεροδημότες προκειμένου να υποβάλουν σχετική αίτηση στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών ή στον Δήμο κατοικίας τους. Αυτό προβλέπει εγκύκλειος του Υπουργείου Εσωτερικών για τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου. Υπενθυμίζεται ότι το δικαίωμα του εκλέγει έχουν όλοι οι πολίτες, Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το 17ο έτος της ηλικίας τους. Οι νέοι εκλογείς που συμπληρώνουν το 17ο έτος της ηλικίας τους και συνεπώς αποκτούν το δικαίωμα του εκλέγει περιλαμβάνονται αυτεπάγγελτα σε καταστάσεις που συντάσσουν οι Δήμοι από την 1η μέχρι τέλος Φεβρουαρίου του κάθε έτους. Οι νέοι εκλογείς μπορούν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα κατά τις προσεχείς ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019 στον τόπο διαμονής τους με την ιδιότητα του ετεροδημότη εκλογέα. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, αναφέρεται σχετικά με τους γεννηθέντες το 2002, δηλαδή οι 17χρονοι που έχουν δικαίωμα σύμφωνα με τον νόμο του Κλισέρη να ψηφίσουν στις δημοτικές και ευρωεκλογές. Δίνει το δικαίωμα επειδή δεν προλαβαίνουν στους εκλογικούς καταλόγους να εγγραφούν, όπως ακριβώς γίνεται με τους ετεροδημότες, άρα αυτό που λέω τώρα ισχύει και για αυτούς οι γεννηθέντες από 1η-1η 2002 και μετά, και οι ετεροδημότες με μία απλή αίτηση είτε στο σχετικό, στη σχετική διαδικασία μέσω του Υπουργείου Εσωτερικών είτε μέσω των ΚΕΠ να υποβληθεί σχετική αίτηση ώστε να πάρει στην κατηγορία των εκλογέων των ετεροδημοτών. Δηλαδή θα έχουν το δικαίωμα και αυτοί να ψηφίσουν στις ευρωεκλογές, στις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών θα αναζητείτε και θα συμπληρώνετε από τον αρμόδιο υπάλληλο του ΚΕΠ ή του Δήμου Κατοικίας η ειδική αίτηση δήλωση του νέου εκλογία με τα ατομικά στοιχεία του ενδιαφερομένου, ένα αντίγραφο της οποίας θα δίδεται στον ενδιαφερόμενο. Επισημαίνεται ότι οι νέοι ετεροδημότες οφείλουν να φροντίσουν να ενημερωθούν έγκαιρα για την εγγραφή του ΗΜΗ στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών περίπου στα μέσα Απριλίου του 2019. Προϋπόθεση για την ένταξη του νέου εκλογία στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών αποτελεί η εγγραφή του μέχρι την 28η Φεβρουαρίου στους βασικούς εκλογικούς καταλόγους του Δήμου, στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος. Η προθεσμία είναι της υποβολής της αίτησης που είπα προηγουμένως μέχρι 28 Δευτέρου. Επίσης, η ίδια προθεσμία υπάρχει και για τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορούν και αυτοί να ψηφίσουν εννοείται στις δημοτικές, περιφερειακές και ευρωεκλογές, να υποβάλουν και αυτή σχετική αίτηση με την ίδια διαδικασία και αυτή μέχρι 28 Δευτέρου του 2019.